Βγαίνεις και λες, θέλω να πάρω 200.000, 300.000, 500.000 από την τάδε τράπεζα και έχω αυτό το business plan. Την έγκριση τη δίνουμε εμείς η Αναπτυξιακή Τράπεζα και όχι η Eurobank ή η Πειραιώς ή η Εθνική. Γιατί εμείς σου δίνουμε το 40% του ποσού άτοκα. Άτοκα, τζάμπα δηλαδή το 40%. Και πηγαίνει η τράπεζα και σου δίνει το δικό της 60% με το επιτόκιο που θα σου δίνει η τράπεζα, επειδή είσαι μικρομεσαίος που θα είναι υψηλό. Αλλά επειδή το 40% είναι άτοκο, το επιτόκιο πέφτει πάρα πολύ χαμηλά. Και την έγκριση τη δίνει όχι η τράπεζα, χωρίς την έγκριση της τράπεζας δεν πας πουθενά. Εδώ είμαστε για να τα δούμε. Εδώ δήθεν καίγονται για τους μικρομεσαίους και την πρόβαση στις τράπεζες και δεν έχει κάτσει ούτε ο ένας, ούτε η κυρία η σεβαστή να ασχοληθούν. Είπε η κυρία Αποστολάκη μια εβδομάδα από τον εκλογών, όχι. Αν παρακολουθήσατε που σας νοιάζει η μικρομεσαία επιχείρηση, θα ξέρατε ότι το έχουμε εφαρμόσει πιλωτικά από τον Δεκέμβριο. Δούλεψε μέσω του τραπέζι Καρδίτσα και έχουν δοθεί 3.500 τέτοια δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ο λόγος που ξεκινάει τώρα είναι γιατί τώρα έρθει η έκθεση από την Digicom. Καταλάβατε. Ζητάτε τις ψήφους της Χρυσής Αυγής, κύριε Παπά. Το θέμα να πείσουμε τους συμπολίτες μας. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Υπάρχει αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας, αυτό που ο κύριος Τσίπρας εχθές, είναι κάλεσμα και όταν δεν ψηφίσατε τη συγκεκριμένη τροπολογία στη Βουλή, ήταν με σκοπό να ζητήσετε αυτές τις ψήφους? Δεν ψηφίσαμε την τροπολογία, διότι θεμελιώσαμε τη διαφωνία μας. Και αποδείχθηκε ότι ο σκοπός της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν ο αποκλεισμός μόνο της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν ο αποκλεισμός. Γιατί με το νόμο αυτό που ψηφίστηκε αυτό, αποκλείσαν τους άλλους. Και με τους άλλους, βεβαίως. Όχι, άλλους ήταν για τυπικούς λόγους. Ναι. Για τυπικούς λόγους. Για λόγους άσχετους με αυτό, με την ουσία βέβαια. Το ίδιο τμήμα. Εντάξει, το ίδιο τμήμα. Ακριβώς. Αποδείχθηκε νομίζω ποιος ήταν ο σχεδιασμός, είναι απολύτως σαφές. Τώρα αυτό που είπε ο Τσίπρας μπορώ να το επαναλάβω. Εμείς θέλουμε να πείσουμε και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη ότι ο φασισμός στον πόνο που προκαλεί η ασκούμενη πολιτική δεν είναι η λύση. Λύση δεν είναι οι προοδευτικές. Όχι, δεν συνδέονται. Επειδή είναι προεκλογική περίοδος. Δεν συνδέονται. Και επειδή υπήρξε αυτή η στάση, γι' αυτό λέει εδώ. Εμείς καλούμε κάθε πολίτη δημοκρατία να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ψωρεύει, αυτός που ψήφισε Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά. Όλους. Ναι. Νομίζω ότι αυτό κάνει και η Νέα Δημοκρατία, αυτό θα ήθελε και το Πασόκ. Δεν λέμε, ξέρετε ποιο είναι το επικίνδυνο για τη δημοκρατία μας? Να μυρικάζει στα συνθήματα τη λογική και την ιδεολογία της Χρύσης Αυγής, να την εκλογικεύεις, να τη φέρνεις μέσα στα σαλόνια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ναι, αλλά για και να την αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέτε. Σαμαρά δυστυχώς το έκανε πάρα πολύ συστηματικά. Επί Σαμαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το είπα και στη Βουλή, ίσως ήταν ο κ. Παπάς τότε, έχει ακολουθήσει όλη αυτή την εξαρτία μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική της Χρυσής Αυγής. Δήθεν την πολεμάει με τοπικά, είχαν μια κρυφή συμμαχία πλήρη. Η Χρυσή Αυγή στη Βουλή 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Στήριξε όλα τα κρίσιμα νομοσχέδια του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μπαρμπαρούσης έχει κάνει δήλωση ότι ψηφίσαν την κυρία Θάνου ως πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού γιατί τους κάνει προσχεδίο ότι θα μπουν φυλακή. Υπάρχει δήλωση, το κάνει την κούλα τη βρήκε. Το έχει πει. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι είναι έτσι τώρα. Είναι αξιόπιστο αυτό. Εγώ δεν λέω ότι είναι έτσι. Λέω όμως ότι 5 χρόνια δεν βρήκανε δικαστήριο να τους δικάσουν. 5 χρόνια όποτε χρειάζεται να πάρουμε την να κάνουμε μια διακοπή. Θα επικαλεστώ την εμπειρία που είναι μια πάθη. Να κάνουμε μια διακοπή. Να με κατηγορήσει ο Άδωνης για ακροδεξιό και θα σιωπήσω. Αλήθεια. Το Σαμαρά και το Βενιζέλο τον ρίξανε παρέα στον πρόεδρο Δημοκρατίας με τη Χρυσή Αυγή. Όχι, όχι. Στο όχι ήταν μαζί με τη Χρυσή Αυγή στο πεζοδρόμιο. Στο μακεδονικό ήσασταν αγκαλιά. Όχι, όχι, απέναντι. Στο μακεδονικό Χρυσή Αυγή με προπυλάκησε εμένα ο κ. Λαλτίνκο. Επειδή θα το ακούσει. Πάμε λοιπόν. Και τώρα τι κάνανε? Δεν ψήφισαν την τροπολογία στη Βουλή, δεν καταθέσαν υπόμενο στο δικαστήριο. Έχουν πει δημόσια και στη Βουλή την αντισταγματική τροπολογία. Άρα έχουν δώσει τον Κασιδιάρη το επιχείρημα για να πάει στο δικαστήριο. Τι κάνουν λοιπόν? Δηλαδή, κλείνουν το ματάκι σε όλους τους χρυσαυγίδες Κασιδιαρέους για να πάρουν καμιά ψήφο. Δηλαδή, όλα εσείς, τα άλλα που συζητάμε τώρα και σας, είναι να κάμε να λέγαμε. Αν θέλουν να σας ψηφίσουν, αυτή δεν είναι αποδεκτή η ψήφο τους για σας. Αν θέλουν να μας ψηφίσουν, γιατί δεν ξέρει ποτέ ποιο σε ψηφίζει, yeah. Θα μας ψηφίσουν ότι είμαστε Νέα Δημοκρατία. Όχι, θα παρακαλέμε τους φασίστες να μας ψηφίσουν. Λοιπόν, μην το λάθουμε κιόλα. Λοιπόν, τώρα ακούμε μια διακοπή να με κατηγορήσει για προδεξιό ο Άδωνης και να κλείσουμε. Γιατί δεν ξέρει ότι ο ναζισμό ήταν κίνημα της αριστεράς. Λοιπόν, ο και ο Χίτλερ ήταν σοσιαλιστικό κόμμα. Πάμε τώρα σοσιαλιστικό κόμμα. Σε μένα θα μιλάς με ιστορία, εγώ δεν θα τους άλλους που ξέρεις. Κίνημα της αριστεράς ήταν. Ο ναζισμός ήταν κίνημα της αριστεράς. Γι' αυτό έκαναν και συμμαχία στην αρχή του πολέμου. Μα τι λες, το 38. Άσε τον ναζισμό τώρα. Εσύ σε πάση περιπτώσει να ψήφω το 38 και 39. Εσείς δεν ψηφίσατε την τροπολογία. Δώστε του μια κοπή, ρε παιδιά.
δικάσατε τη Χρυσή Αυγή, δεν πήγατε στο δικαστήριο. Άσε μας να μου κάνουν και αγώνες για τη Χρυσή Αυγή. Δώστε του μια εκπομπή. Δεν κάνουμε μονοθεματικές συνεντεύξεις. Μας αυτό είναι το πρόβλημα. Όλοι θα μιλήσετε. Η Βαϊμάρη τέλειωσε. Πάμε στην ουσία.